Με αφορμή ένα πολύ σημαντικό διήμερο εδώ και στο νησί, Ελλάδα-Γεωργία, Ολυμπιονίκες κοντά μας, στις εγκαταστάσεις μας, στα παιδιά εδώ στην Κέρκυρα, στα αθλητικά σωματεία, Βούλα Κοζομπόλη κοντά μας για την ώρα. Ολυμπιονίκες στην υδατοσφαίριση, σε ένα πολύ απαιτητικό άθλημα. Πριν από κάποια χρόνια, δεν έχουν περάσει και πολλά, 14 χρόνια ήταν αυτά. Εντάξει, είναι αρκετά, είναι αρκετά. Πιστεύω, εντάξει, αλλά εγώ να σου πω, αισθάνομαι ότι ακόμα είμαι αθλήτρια. Μπορεί να μην είμαι μες στην πισίνα και να αγωνίζομαι, αλλά αγωνίζομαι για τον αθλητισμό γενικότερα, για να έχουμε περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό. Και αυτό με κάνει να αισθάνομαι ότι είμαι ενεργή αθλήτρια ακόμα. Πρόεδρος Ελλήνων Ολυμπιονικών, πώς νιώθει ένας Έλληνας όταν παίρνει Ολυμπιακό μετάλλιο? Κοίταξε, το συνέστημα είναι απερίγραπτο, όπως λέμε και στα παιδιά που επισκεφτόμαστε στα σχολεία. Εγώ προσωπικά, ούτε στο πιο τρελό μου όνειρο, δεν είχα σκεφτεί ότι θα πάρω ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Όμως, όπως λέμε ότι τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, τελικά γίνεται και πραγματικότητα κάτι που μπορεί ούτε να το έχεις ονειρευτεί. Και αυτό είναι που θέλουμε να περάσουμε και στη νεολαία, ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, αρκεί να προσπαθούμε, να έχουμε πειθαρχία, να έχουμε το πρόγραμμά μας, να ονειρευόμαστε, να βάζουμε στόχους και να ξεκινάμε από μικρούς στόχους και δεν ξέρεις ποτέ που μπορείς να φτάσεις. Κάποτε οι συνθήκες ήταν πιο δύσκολες ή πάντα όταν θες να φτάσεις σε τέτοιο επίπεδο πρέπει να κάνεις θυσίες, πρέπει να προσπαθήσεις, πρέπει να κοπιάσεις για να φτάσεις σε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο? Πάντα πρέπει να κάνεις θυσίες και πάντα πρέπει να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Mm-hmm. Σαφώς και τα πράγματα λίγα χρόνια νωρίτερα και όταν είχαμε τους Ολυμπιακούς αγώνες στη χώρα μας ήταν, αν θες, λίγο πιο εύκολα για μας τους αθλητές, γιατί υπήρχε περισσότερη υποστήριξη, δεν είχαμε την οικονομική κρίση. Όμως βλέπουμε ότι και τώρα έχουν έρθει κοντά στους αθλητές μας ιδιωτικοί χορηγοί και πρωτοβουλίες και βοηθάνε πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε πολύ και θα θέλαμε να γίνουν ακόμα περισσότεροι για τους αθλητές μας τους τωρινούς. Και εκεί που το κράτος αδυνατεί, όχι ότι δεν θέλει να βοηθήσει, έχουμε αυτούς τους ανθρώπους, τις εταιρείες που βοηθάνε και έχουμε πολλά μετάλλια και τώρα, όπως έχουμε δει και στις προηγούμενες Ολυμπιάδες και θα έχουμε, πιστεύω, και στις επόμενες. Από εκεί και πέρα είναι το πείσμα του κάθε αθλητή, του προπονητή του, των γονιών του, των κοντινών ανθρώπων, που όλοι αυτοί μαζί δίνουν τον καλύτερο του σε αυτό για να παίρνουν οι αθλητές μας μετάλλια. Η Κέρκυρα πάντως έχει Ολυμπιονίκες και πάντα βγάζει Ολυμπιονίκες. Είναι και η Μαρία Γεωργάτου κάπου εδώ κοντά. Προσφάτως ο Σπύρος Γιαννιώτης πήρε επίσης ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Είμαστε κι εμείς ένας τόπος έτσι που γεννά δυνατούς αθλητές? Δεν το συζητώ και αυτό είναι παράδειγμα προς όλους. Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει τα παιδιά μου, ξέρω εγώ, να είναι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή σε κάποια μεγάλη πόλη για να κάνουν πρωταθλητισμό και να φέρουν μετάλλια. Η Κέρκυρα νομίζω το διαψεύδει αυτό και στους πρόσφατους αγώνες του Buenos Aires είχαμε και δύο αθλήτριες, μην το ξεχνάμε, από εδώ την Καρίδη και τη Δόση, οι οποίες είχαν πολύ καλό αποτέλεσμα, λάβανε μέρος καταρχήν που είναι σημαντικό από μόνο του και έχουν και πολλά να μας δείξουν στο μέλλον. Τώρα είμαστε στην αίθουσα της Άρσης Βαρών, περιμέναμε ένα αγωνίο στον Καχιασβίλη να το δούμε από κοντά, είχαν ελλειμμένες υποχρεώσεις, δεν μπορούσε να είναι κοντά μας. Δεν έχει σημασία. Η Βούλα είναι κοντά μας και βλέπει ακριβώς απέναντι αυτές τις αθλητικές καταστάσεις που τις τονίζουμε, τις έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές, τις συνθήκες στις οποίες προπονούνται τα παιδιά στην Άρση Βαρών και όχι μόνο, υπάρχουν έτσι δυσκολίες και αρνητικά θεματάκια σε όλες τις αθλητικές καταστάσεις, κυρίως του μοναδικού εθνικού αθλητικού κέντρου που έχουμε στο νησί. Τα βλέπεις και εσύ. Νομίζω ότι, εντάξει, μου έλεγες βέβαια νωρίτερα ότι δεν είναι παντού, δεν είναι και καλύτερα. Έτσι. Έχεις δει και χειρότερες καταστάσεις. Ακριβώς. Τα ίδια προβλήματα, πίστεψέ με, έχουμε και στην Αθήνα, ειδικά και στο δικό μου το άθλημα που έχει να κάνει με πισίνα και είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί η συντήρηση, τα πετρέλαια και όλα αυτά είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Όμως εγώ έχω στο μυαλό μου, επειδή έχω κάνει πρωταθλητισμό, ότι με αυτό που έχουμε, με αυτό προχωράμε. Όταν κάτι δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, το κάνουμε όσο καλύτερο μπορούμε και προχωράμε με αυτό. Θα ήταν ευχής έργος να, βέβαια, να έχουμε και τις υποδομές τις κατάλληλες. Εγώ τώρα με πόνο βλέπω ότι από την προηγούμενη φορά που ήρθα δεν βλέπω κάτι να έχει αλλάξει. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να επισκεφτώ και το κολυμβητήριο. Πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια κάτι μπορεί να αλλάξει, αλλά όπως είπα και πριν, παίρνουμε αυτό που έχουμε και προχωράμε. Οι αθλητές, οι προπονητές και όλοι οι υπόλοιποι που στηρίζουν τον αθλητισμό και τους αθλητές μας. Τώρα, το πρωί πήγατε σε δημοτικά σχολεία, σήμερα ήρθατε εδώ, αύριο γενικότερα θα δείτε τις εγκαταστάσεις αθλητικές. Τα παιδιά όμως νομίζω ότι καταλαβαίνεις και εσύ, διψάνε για αθλητισμό, έτσι δεν είναι? Διψάνε για αθλητισμό πραγματικά. Εμείς όταν επισκεφτόμαστε τα σχολεία και σήμερα επισκεφτήκαμε πολλά, γιατί θέλαμε να πάμε σε όσα περισσότερα μπορούμε, αφού είμαστε εδώ στην Κέρκυρα. Τα παιδιά αυτό που μας δίνουν
ναι. Δηλαδή, εμείς παίρνουμε περισσότερη ενέργεια, σε διαβεβαιώ. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι και τα παιδιά παίρνουν τα μηνύματα που εμείς τους δίνουμε από την πολύχρονη καριέρα μας και ενασχόλησή μας με τον αθλητισμό. Πραγματικά, ο αθλητισμός, και το βλέπω όσο περνάνε τα χρόνια, δίνει τρομερά εφόδια σε ένα παιδί για να μπορέσει να τα απεξέλθει στην υπόλοιπη ζωή του σε οτιδήποτε του συμβεί. Μια ερώτηση που σου έκανε ένα παιδί δημοτικό. Κάτι που σου έμεινε, αν είναι δύσκολο. Κοίταξε, αν... ναι, ακριβώς αυτό θα σου έλεγα. Είναι συνταρακτικό ότι τα παιδιά μας ρωτάνε ότι πόσο δύσκολο ήταν, πώς μπορέσατε να σταθείτε στον αθλητισμό και πώς ξεκινήσατε και πόσο δύσκολο ήταν στην αρχή. Και εκείνοι που τους λέμε και τους απαντάμε ότι τίποτα δεν είναι εύκολο, mm-hmm. τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Σαφώς και υπάρχουν δυσκολίες, σαφώς και ξύπναγα 5,5 ώρα το πρωί όπως και οι υπόλοιποι αθλητές, σαφώς και έχασα κάποια άλλα πράγματα που για μένα δεν είναι θυσία, είναι mm-hmm. τρόπο ζωής, είναι κάτι που μου άρεσε και το αγαπάω. Και από εκεί πέρα τους λέμε ότι οι δυσκολίες θα είναι πολλές, οι αποτυχίες θα είναι πολλές, οι τριγλοποδιές θα είναι πολλές, αλλά όταν επιμένεις θα φτάσεις κάποια στιγμή στο στόχο σου και αυτό είναι ικανό να τα σβήσει όλα τα προηγούμενα και σου έχει δώσει και όλα εκείνα, όπως λέω, τα εφόδια για να είσαι πιο δυνατός για τη συνέχεια και για όλη τη ζωή. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που είσαστε εδώ και θα παραμείνετε. Μακάρι τα επόμενα χρόνια να δούμε περισσότερους Ολυμπιονίκες, να είναι περισσότερα παιδιά, γιατί οι συνθήκες στην Κέρκυρα μας δείχνουν ότι τα παιδιά, ακόμη και με κρύο νερό στην πισίνα, ακόμη και με πάρα πολύ δύσκολες μέρες, ακόμη και χωρίς πετρέλαιο, έρχονται να κολυμπήσουν ή έρχονται να προπονηθούν. Πράγμα που σημαίνει ότι το θέλουν πολύ. Αυτό είναι πολύ καλό και έχει να κάνει και με τις οικογένειες, διότι θα επανέλθω και εγώ το ίδιο μου συνέβη και εμένα, αν δεν είχα τους γονείς μου να με στηρίξουν, και το λέω σε όλες τις συνεντεύξεις μου, ειδικά τη μητέρα μου που εργαζόμενη με τρία παιδιά ξύπναγε το πρωί στις 5.30 για να μας πάει στο κολυβητήριο να μας φέρει, γιατί ένα παιδί δεν μπορεί να οδηγήσει να πάει μόνο του. Έτσι, οπότε με την αγάπη που έχει το παιδί και τη θέληση, είναι από πίσω όμως και οι ήρωες γονείς, θα μου επιτρέψει την έκφραση. Χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Όλη η οικογένεια και όλοι οι κοντινοί άνθρωποι και οι προπονητές και οι λοιποί παράγοντες των σωματείων στηρίζουν τα παιδιά και πρέπει να τα στηρίζουμε τα παιδιά όλοι μας για να μπορέσουν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να μας φέρουν επιτυχίες και για την Ελλάδα και για τους εαυτούς τους και για όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι πάρα καλά. Οι συστάσεις είναι περιττές. Νίκη Μπακογιάννη, να πάμε στο 1996, να πάμε σε αυτό το υπέροχο άθλημα που τόσα χρόνια θέλουμε να δούμε μια μεγάλη διάκριση όσον αφορά την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι έχουν καταφέρει πολλές αθλήτρες να την ξεπεράσουν. Στο νησί, λοιπόν, για τη μεγάλη συνάντηση Ελλάδας-Γεωργίας επισκέφθηκαν δημοτικά σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού. Βρισκόμαστε στην αίθουσα της Άρσης Βαρών, η οποία είναι ταλαιπωρημένη, η οποία βέβαια είναι σε μια κατάσταση έτσι λίγο δύσκολη. Αλλά το νέο Ολυμπιονίκης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και εμπνέει τα μικρά παιδιά. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτές τις μέρες που βρίσκεσαι στο νησί και ιδιαίτερα το πρωί που επισκεφτήκατε δημοτικά σχολεία, το είδατε αυτό το θαυμασμό στα μάτια των παιδιών. Ναι, βασικά τα παιδιά όταν βλέπουν κάποιον άνθρωπο που έχει κάνει κάτι σημαντικό στη ζωή του, ενθουσιάζονται. Και πιστεύω ότι είμαστε ένα καλό παράδειγμα για τα παιδιά γενικά, για να πατήσουν πάνω στα βήματά μας, να κάνουν και αυτοί σημαντικά πράγματα στη ζωή τους. Αν και έχουν περάσει τόσα χρόνια, σαν να μην έχει περάσει μία μέρα από την Νίκη Μπακογιάννη, δηλαδή πραγματικά αν τη δεις από κοντά, καμία. Μπαίνεις στη διαδικασία καθόλου να δεις το βίντεο, το βλέπεις καθόλου, το 96, μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς εκείνα τα χρόνια, τα δικά σας, τα πιο... Ναι, το έχω δει το βίντεο, το βλέπω συχνά. Ναι. Θαυμάζω και εγώ τον εαυτό μου, γιατί νομίζω ότι είναι κάποια άλλη. Ήταν πιο δύσκολες οι συνθήκες τότε από ό,τι είναι τώρα για τα παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε. Θα έλεγα ότι για μένα, προσωπικά ας πούμε, εκεί που γεννήθηκα και μεγάλωσα πρώτα μου χρόνια, ήταν οι δύσκολες συνθήκες. Mm-hmm. Αποφάσισα όμως από πολύ μικρή να πάω στην Αθήνα, να ζήσω εκεί, να πηγαίνω σχολείο το πρωί και το απόγευμα να κάνω προπόνηση. Mm-hmm. Ήταν ιδανικές οι συνθήκες για να κάνω προπόνηση. Βέβαια, με τα χρόνια, έχουν περάσει και τόσα χρόνια από τότε, έχουν εξελιχθεί κάποια πράγματα όσον αφορά την προπονητική. Τα στάδια βέβαια έχουν παραμείνει τα ίδια. Θα χρειάζονται να γίνουν κάποιες ανακοινήσεις και να φτιαχτούν και άλλα στάδια, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο. Δηλαδή, τα παιδιά διψάνε και αθλητισμό. Ναι, θέλουν να ασχοληθούν. Ναι, επειδή τυχαίνει και ασχολούμαι και εγώ με την προπονητική στην Αθήνα,
Είμαστε σε ένα στάδιο που υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και πραγματικά δεν χωράμε. Δηλαδή... Βέβαια, το να βλέπεις και τις δύο εικόνες, είναι αυτές που έχουμε δείξει κατά καιρούς εδώ τη Άρση Βαρών, αλλά και άλλες του Εθνικού Σταδίου, είναι λίγο λυπηρό. Κοιτάξτε, να δείτε, αυτές οι συνθήκες εδώ, ναι, θα μπορούσαν να είχαν φτιαχτεί καλύτερα τα πράγματα, να υπάρχει μια δυνατότητα, ας πούμε, από κάποιους φορείς να βοηθήσουν τους αθλητικούς συλλόγους, γιατί έρχονται παιδιά εδώ και πιστεύω ότι και αυτό είναι και ένα θέμα ότι μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα υγείας, ας πούμε, αυτή όλη η κατάσταση. Έχουμε τους κουβάδες εδώ, μα βρέξει, βλέπεις. Θα μας τάξει τίποτα, θα μαζέψουμε. Είναι λίγο συνδίκες κάπως. Ναι, τα καταλαβαίνω, γιατί τα έχω κάνει και εγώ κάτω από τέτοιες συνδίκες προπόνηση και δεν με... Δεν σου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση, βέβαια, αλλά... Όχι, εντάξει. Σίγουρα θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν μια συντήρηση για να μπορούν να κρατάνε περισσότερο χρονικό διάστημα. Γιατί όταν συντηρείς κάτι, αυτό έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Και αυτό θα πρέπει να υπάρχει μέσα σε ένα προγραμματισμό, ας πούμε, σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά, έτσι ώστε να φροντίζουν ένα τακτικά χρονικά διαστήματα να κάνουν κάποιες επισκευές. Δηλαδή, το θεωρώ, ας πούμε, ότι πρέπει να γίνεται και να υπάρχει μια τάξη. Στην πρόσφατη Ολυμπιάδα Νέων, η Παναγιώτα Δώση, ένα δικό μας κορίτσι από εδώ το νησί, διακρίθηκε και κάνει πολύ μεγάλα βήματα σε ένα αγώνισμα, βεβαίως, που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε κυρίως μέσα από την Νίκη Μπακογιάννη. Έχουμε παράδοση σε Ολυμπιονίκες και σε κερκυραίους Ολυμπιονίκες. Γιατί όμως τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε δει στο δικό σου το άθλημα κάποιες διακρίσεις τόσο σημαντικές όσο αυτή που έκανε εσύ πριν από 20 χρόνια? Δηλαδή, να βγάλουμε ένα Ολυμπιονίκη εκεί είναι τόσο δύσκολο? Κοιτάξτε, σε μια χώρα που έχει 10 εκατομμύρια κόσμο, είναι πολύ δύσκολο να βγουν πολλοί αθλητές. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, μεγάλες χώρες και δεν βγάζουν. Σίγουρα, ανά τακτικά χρονικά διαστήματα ή ανά 10 χρόνια υπάρχει μια πτώση, μετά υπάρχει μια άνοδος. Πιστεύω, ας πούμε, ότι τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν σε μια πτώση. Τώρα βλέπουμε ότι αρχίζουν και ανεβαίνει με μικρές ηλικίες παιδιά, ας πούμε, όπως είναι και η Παναγιώτα Ιδώση, όπως είναι, ας πούμε, και άλλοι αθλητές, οι οποίοι δείχνουν πολύ καλά δείγματα ότι θα έχουν πολύ καλό μέλλον. Το θέμα είναι, εξαρτάται από την προπόνηση, από τους προπονητές και κατά πόσο τα ίδια θέλουν να δουλέψουν για να μπορέσουν να διακριθούν. Πάντως, ο χώρος του αθλητισμού, άσχετα αν ένα παιδί φτάσει να διακριθεί τόσο ώστε να γίνει Ολυμπιονίκης, είναι ένας χώρος που πλάθει χαρακτήρες, βοηθάει ένα παιδί και σε δύσκολες ηλικίες όπως είναι η εφηβεία ή σε δύσκολες καταστάσεις όπως είναι το σχολείο ή το bullying, βοηθάει ο αθλητισμός σε ένα παιδί να εδραιωθεί, να είναι πιο ήρεμο, να τα βρει με τον εαυτό του. Ναι, θα έλεγα ότι βοηθάει, γιατί και εγώ μητέρα δύο παιδιών είμαι και βλέπω, ας πούμε, ότι σε αυτές τις ηλικίες από 15-16 χρονών, 14, 12 και πάνω, όταν μπαίνουν στην εφηβεία, χρειάζεται να εκτονώνονται κάπου. Και όχι μόνο να εκτονώνονται, αλλά να μπαίνουν και σε μία σειρά, το να κάνουν κάποιο, να βάζουν κάποιους στόχους για να τους πετυχαίνουν. Ασχολούνται με τον αθλητισμό? Τα δικά μου, τα παιδιά. Έχουν πάει να προσπαθήσουν λίγο να κάνουν κανένα άλμα, τίποτα? Ναι, τα έχουν δοκιμάσει, θα μπορούσαν να γίνουν πολύ καλοί αθλητές, αλλά δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτό. Τους αρέσουν άλλα αθλήματα, τους αρέσει το ποδήλατο, οι πολεμικές τέχνες. Πάντως, μέσα στον χώρο του αθλητισμού, ναι, όχι, έχουν κάνει, να είναι. Ναι, έχουν κάνει από όλα τα αθλήματα. Είναι αθλητική τύπη και οι δύο, μπορώ να πω, γιατί από πολύ μικρή τα πήγαινα στο στάδιο. Αλλά δεν θέλω να ασχοληθούν με αυτό που έκανα εγώ τόσο πολύ. Δεν πειράζει, ναι. Τώρα, αυτές οι δύο μέρες εδώ στο νησί, στα πλαίσια αυτής της συνάντησης Ελλάδας Γεωργίας, βέβαια λείπει ο κ. Καρχιασβίλη που θέλαμε πολύ να τον δούμε, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι σας γέμισε χαρά. Ναι, βέβαια. Γιατί όπου και αν πήγαμε, τα παιδάκια μας αγκαλιάσανε, όπως και ήταν μεγάλη χαρά η δικιά μας να μιλάμε μαζί τους. Γιατί τα παιδιά είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, εγώ το βλέπω και από τις προπονήσεις που κάνω. Έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια, ας πούμε, και στις μικρές ηλικίες αλλά και στις πιο μεγάλες, αλλά ειδικά με τα παιδιά. Νιώθω ότι έστω και κάτι αν πούμε, έστω και κάτι αν πιάσουν από αυτά που θα τους πούμε, μπορεί να τους βοηθήσει στη ζωή τους. Δηλαδή, τους μένουν κάποια πράγματα, νομίζω. Γιατί το είδα κιόλας, ας πούμε, ότι μετά ήρθανε, μας αγκαλιάσανε, χαρήκανε που ήρθαμε και τους μιλήσαμε.
θεωρούν, ας πούμε, ότι είμαστε κάτι πολύ μεγάλο. Γιατί εντάξει, είναι πολύ μεγάλο. Και θέλω να πω, μια και στα πλαίσια βρισκόμαστε έτσι κοντά, θέλω να πω ότι η Νίκη Μπακογιάννη κατέριψε και ένα μύθο ότι σε αυτό το άθλημα είναι κυρίως πιο ψηλά κορίτσια. Κανείς δεν περίμενε τη μεγάλη της διάκριση και εκείνο το Ολυμπιακό της μετάλλιο. Και νομίζω ότι από την ώρα που έγραψε ιστορία για την Ελλάδα και όχι μόνο, πολλά παιδιά και πολλά κορίτσια δεν σκέφτηκαν, α, εγώ δεν είμαι ψηλή για να πάω σε αυτό. Δηλαδή, κατέριψε ένα μύθο που υπήρχε όσον αφορά το σωματότυπο και κάποια πράγματα που είναι ότι ο ψηλός θα πάει εκεί, ο κοντός θα πάει εκεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε. Τα όρια τα βάζουμε εμείς οι ίδιοι. Σωστά. Και στον εαυτό μας και στους άλλους. Mm-hmm. Το θέμα είναι να μην δεχτείς αυτά τα όρια που σου βάζουν οι άλλοι και τα κάνεις δικά σου. Mm-hmm. Για μένα δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όριο. Από τη στιγμή που μπορώ να το κάνω, θα το κάνω. Το να μου το πει κάποιος ότι δεν μπορώ, αυτό δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Αν εγώ το πιστεύω και ουσιαστικά αυτό που ήθελα να περάσω στα παιδιά είναι η πίστη που πρέπει να έχουν στον εαυτό τους. Γιατί αυτό είναι που μετράει κατά τη δικιά μου την άποψη, αλλά και άλλα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι πιο σημαντικό να πιστεύεις στον εαυτό σου, γιατί εγώ το έχω ζήσει και πλέον από ένα σημείο και μετά το επέδειξα και στον εαυτό μου αλλά και στους άλλους ότι δεν ισχύει αυτό που λένε. Και με τον καλύτερο τρόπο, μάλιστα, το έκανες. Ναι, γιατί υπάρχουν και άλλα στοιχεία που είχα εγώ, τα οποία δεν τα πρόσεχε κανένας άλλος, όπως ότι είμαι γρήγορη, ότι έχω ταχύτητα, έκρηξη, πολύ καλή αλτικότητα, mm-hmm. ψυχολογία. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι γύρω από το να κάνεις ένα άθλημα και να φτάσεις ψηλά. Δεν είναι μόνο το ύψος. Γιατί μπορεί να δεις, έχουν περάσει από τα στάδια πάρα πολλές ψηλές κοπέλες ή ψηλά αγόρια και δεν κάνανε τίποτα. Γιατί και για μένα αυτό δεν θεωρείται ταλέντο. Ταλέντο είναι αυτός που κατάφερε και έβγαλε τον καλύτερο του εαυτό. Και κανείς δεν το πίστευε ίσως, Ναι, και είχε ένα αποτέλεσμα αυτό. Το να βλέπω εγώ ένα ψηλό, ας πούμε, και να λέω ότι αυτός κάνει για ύψος και είναι ταλέντο, δεν μου λέει κάτι. Γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που τους θεωρούσαμε ότι δεν μπορούν, δεν ήταν τόσο ταλέντα, δεν είχαν τόσο σωματικά προσόντα, αλλά επειδή δουλέψανε πάρα πολύ και είχαν συγκεκριμένους στόχους, πετύχανε. Και κάποτε είχε πει κάποιος ότι δίνει 60% στη δουλειά και 40% στο ταλέντο. Η καλύτερη φράση για να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Λέγαμε με Νίκη Μπακογιάννη και όχι μόνο για το ότι η Κέρκυρα βγάζει Ολυμπιονίκες. Και έχουμε δει βεβαίως Μαρία Γεωργάτου, προσφάτως Σπύρο Γιαννιώτη. Έχουμε δει αθλητές να θυσιάζουν πολλά πράγματα στην καθημερινότητά τους, να φτάνουν στο υψηλότερο σκαλί, να μας κάνουν υπερήφανους. Και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που έχουμε σήμερα τέτοιους ανθρώπους σημαντικούς που πριν από 10 ή πριν από 20-24 χρόνια τα πήγαν εξαιρετικά. Η Μαρία Γεωργάτου είναι πιο πρόσφατη βεβαίως από τα υπόλοιπα κορίτσια με τα οποία μιλήσαμε πριν, αλλά νομίζω ότι αυτή η εμπειρία του να είσαι Ολυμπιονίκης ακολουθεί για μια ζωή, έτσι δεν είναι? Είναι κάτι που δεν φεύγει ποτέ, που δεν σταματά να το σκέφτεται ούτε εσύ ούτε ο κόσμος. Νομίζω είναι καθαρά κομμάτι της ψυχής που βγαίνει μηχανικά σε πολλές εκφράσεις της καθημερινότητάς μας. Θα ήθελα ως παρένθεση να πω ότι μην εστιάζουμε στους Ολυμπιονίκες. Ναι, σαν Κέρκυρα έχουμε ακόμα να επιδείξουμε γκούσι, δόικα, πουλί που συμμετείχαν σε Ολυμπιακούς αγώνες και στην Ολυμπιάδα νέων τα δύο τα κορίτσια τώρα τη Δόση και την Καρύδη. Και πέρα από αυτό που ξεχνάμε πόσους αθλητές σαν μέλη των εθνικών ομάδων, το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να κάνουμε το παραπάνω. Και να κάνουμε το παραπάνω όχι με την έννοια της επίδοσης, το παραπάνω για να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν αντιμέτωποι με αυτή την πρόκληση και να μπορέσουν και εκείνα να αναδείξουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Αλλά για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να σκύψουν πιο σωστά από πάνω οι παράγοντες, οι προπονητές, οι γονείς. Πολύ βασικό. Είναι απογοητευτικές οι αθλητικές καταστάσεις του νησιού. Ας πούμε, βλέπουμε εδώ ένα τείχο έτοιμο να πέσει στην Άρση Βαρών. Έχουμε δει όλες τις αθλητικές καταστάσεις του Εθνικού Σταδίου, αυτού του μοναδικού που έχουμε στο νησί, και όλα τα σωματεία, όλες οι ομάδες, όλα τα αθλήματα είναι εδώ. Δεν νομίζω ότι έχουν γίνει αλλαγές ιδιαίτερες από τότε που εσύ κέρδισες τους Ολυμπιακούς. Είναι αυτό απογοητευτικό για τα παιδιά?
ή οι συνθήκες, ξέρεις, σε κάνουν πιο σκληρό και σε... Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Από την άλλη, ένα παιδί που πρώτη φορά βλέπει αυτό, δεν θα ψάξει ιδιαίτερα να κατηγορήσει, να βρει κάτι άλλο. Σωστό. Θα αρχίσει να το κάνει ακούγοντας τους γονείς, τους παράγοντες, τους προπονητές, μπλα μπλα μπλα. Δεν χρειάζεται και δεν το κάνει τροχοπέδι για την εξέλιξή του αυτό ένα παιδί. Πολλές φορές μπορεί να είναι και πρόκληση για σκληραγώγηση. Είναι όντως έτσι. Αυτό μπορεί να ισχύσει. Τώρα αποκαρδιωτικό. Είναι απίστευτα τραγικό να θέλουμε να λεγόμαστε πολιτισμένοι και να έχουμε τέτοιες εγκαταστάσεις και να θέλουμε να λέμε κιόλας ότι είμαστε στην Ελλάδα, που η Ελλάδα με τον αθλητισμό, με τέτοια αρχαία ιστορία, τέτοια παράδοση, και σήμερα πού είναι όλα αυτά. Τα παιδιά, όταν μιλάτε, όταν επισκέπτεσαι παιδιά, σχολεία, όπως και τα κορίτσια, οι πρώτες ερωτήσεις των παιδιών ποιες είναι, πόσο δύσκολο ήταν, πόσες θυσίες. Ναι, θέλουν να μάθουν για αυτή τη δυσκολία. Αντιλαμβάνονται τη δυσκολία. Είναι δύσκολο βέβαια να τη μεταφέρεις. Μπορείς να πεις συγκεκριμένα περιστατικά για να πάρουν έτσι μια ιδέα τι συνέβαινε. Μερικά έτσι περιστατικά πολύ πραγματικά. Αλλά στην ουσία είναι δύσκολο να το περάσει αυτό. Τους ενδιαφέρει όμως, το πιστεύουν. Και αυτό και το άγχος, πώς η ένταση υπήρχε για όλο αυτό. Υπάρχει πάντως ένταση, υπάρχει άγχος. Εννοείται. Γενικότερα όταν κάνεις πρωταθλητισμό υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς και η ανυπαρξία άγχους είναι το ίδιο καταστρεπτική με το υπερβολικό άγχος για έναν αθλητή. Με βάση την αθλητική ψυχολογία, έτσι. Γιατί προκαλεί μια επιθυμητή εγρήγορση προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως το υπερβάλλον άγχος είναι καταστρεπτικό για οποιοδήποτε αθλητή. Άρα, ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει. Άνθρωπο, βασικά. Ναι, ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί. Στον έλεγχο. Στον έλεγχο ή ακόμα και στο να φτιάξει το χαρακτήρα του. Ένα παιδί που είναι βίαιο, ένα παιδί που είναι στρουμπουλό, ένα παιδί που δέχεται μπούλινγκ, ένα παιδί που έχει. Μπορεί ο αθλητισμός να είναι μια διέξοδο σημαντική. Χτίζει απόλυτα χαρακτήρα, σε μαθαίνει να χειραγωγήσει το σώμα, το συνέστημα. Αυτό βέβαια εφόσον υπάρχει σωστή καθοδήγηση του προπονητή, έτσι είναι το α και το ω. Γι' αυτό και είναι απαράδεκτο προπονητές να δουλεύουν μόνο με το σώμα και να διαφορούν για το υπόλοιπο, το ολιστικό κομμάτι που χτίζεται ένας αθλητής. Άλλωστε ένας αθλητής δεν χτίζεται μόνο μέσα στο γήπεδο, χτίζεται και έξω από το γήπεδο. Άρα πρέπει να είναι δομημένο σε πολλά επίπεδα. Όμως σίγουρα ένα παιδί θα έχει να κερδίσει. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ένα παιδί τραυματίζεται από τον αθλητισμό τόσο πολύ που τελικά έχει χάσει. Εσένα πάντως βγήκε σε καλό. Και νομίζω των περισσότερων ανθρώπων που είτε φτάσαν σε αυτό το σκαλί, είτε ακόμα και πιο κάτω. Έτσι δεν είναι? Ναι. Συντριπτική πλειοψηφία, ο αθλητισμός είναι, εννοείται. Θετικός. Σωστά, ναι. Θετικός. Από εκεί και πέρα, εισερχόμενοι στον πρώτο αθλητισμό, εκεί εντάξει, οι ισορροπίες είναι λίγο διαφορετικές, οι πιέσεις περισσότερες, αλλά και πάλι όταν υπάρχει σωστή αντιμετώπιση, δεν υπάρχει πιθανότητα να χάσει κάποιος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία μου. Να σε πάτε καλά.